Χιγιάμα, ο οποίος δείχνει σε αυτό το σημείο του αγώνα να έχει ένα καλό ρυθμό. Έφτασε μέχρι τη Σπάρτη, ήταν 125ος. Κάλυψε την απόσταση 35 λεπτά 46 σε 35 ώρες 46 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα. Με το 164 βλέπουμε τον Ράισχελετ από την Γερμανία. Λίγο καταπονημένος. Τριακοστός ένατος ήταν στη γενική κατάταξη. Έτρεξε την απόσταση σε 33 ώρες, 14 λεπτά και 57 δευτερόλεπτα. Με το 307 ένας Φιλανδός, ο Χέρμαν, ο Μίκαελ Χέρμαν. Φιλανδοί που είχαν μεγάλη έτσι ομάδα για τα δικά τους δεδομένα. Με το 246 είναι ο Τακέντα από την Ιαπωνία. Τερμάτισε, ήταν 13ος. Ο χρόνος του 29 ώρες 44 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα. Το 159 δεξιά μας, ο Προχάσκα, ο Γερμανός. Εδώ λοιπόν είναι στην αρχή ακόρυθο. Ο ναός του Απόλλωνα. Η κόρη του Λάντικ, την είδαμε. Πρώτος λοιπόν έφτασε ο Ολλανδός, δεύτερος ο Ιταλός, ο Φούντι. Το 224 ο Κίσο από την Ιαπωνία. Ένατος στη γενική ο Κίσο, έτρεξε τη διαδρομή σε 28 ώρες, 46 λεπτά και 38 δευτερόλεπτα. Το 131 ο Μαλινόφσκι από την Πολωνία, 16ος στη γενική. Δεν ξέρει προφανώς αγγλικά, είπε ότι είναι από την Πολωνία, ενώ το ρωτούσε ο καμεραμάν αν είναι δυνατός. Μαλινόφσκι λοιπόν 16ος στη γενική, κάλυψε την απόσταση σε 30 ώρες 28 λεπτά 48 δευτερόλεπτα. Δείχνει και μεγάλο σε ηλικία, προσπαθώ τώρα να το τσεκάρω. Ναι, 56 ετών. Με το 13 ο Φανκόλη από την Ιταλία δεξιά μας. Και εδώ είναι ένας Έλληνας. Είναι ο Στέργιος Αναστασιάδης, τον είδαμε και στο checkpoint της Κορίνθου. Η έκπληξη της φετινής χρονιάς για τους Έλληνες. Πράγματι, ήταν ο καλύτερος Έλληνας φέτος, ήταν 10ος στη γενική, κάλυψε την απόσταση 29 ώρες 3 λεπτά 14 δευτερόλεπτα. Ο Πετρολιάκης ήταν 17ος φέτος,
με 30 ώρες, 34 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα. Νάτος ο Πετρολιάκης, καταφωνεί. Ο Πετρολιάκης, ο οποίος ήταν πέρυσι ο καλύτερος από τους Έλληνες. Ήταν 15ος και είχε τρέξει πέρυσι 28 ώρες. 1 λεπτό και 33 δευτερόλεπτα. Ένατος σε κατάταξη ήταν πέρυσι. Ναι, είχαμε μια διπλή ισοβαθμία πιο μπροστά. Είχαμε ισοβαθμίες αρκετές στην πρώτη δεκάδα. Και γι' αυτό εσείς τον προσμετράτε ένατο. Ο Αναστασιάδης πέρυσι ήταν 21ος. Είχε τρέξει 29 ώρες, 22 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα. Ο Στέργιος ο Αναστασιάδης είναι αξιωματικός Έλληνας, ο οποίος υπηρετεί στο ΝΑΤΟ στην Ισπανία και ήρθε από εκεί για να τρέξει. Στο 185, ο Στρόσνη από τη Γερμανία. Όλοι αυτοί οι αθλητές κατευθύνονται στην αρχαία Κόρυθο. Η κυρία εδώ είναι η Γκέλντερ από την Βρετανία. Η Έμελι Γκέλντερ λοιπόν. Η μεγάλη πρωταγωνίστρια φέτος στο Σπάρταθλον, πρώτη από τις γυναίκες και 14η στη γενική. Και η τρίτη καλύτερη από τις γυναίκες φέτος με το νούμερο 107. Η Φόντλη, η Heather Φόντλη. Το 315 ο Σακαμότο, η Σακαμότο μάλλον, να διορθώσω, νικήτρια το 2003 και το 2007. Μεγάλη φυσιογνωμία στο Σπάρταθλον όσον αφορά τις γυναίκες. Με το 222 ο Κότσι από την Ιαπωνία. Με το 146 είναι ο Βέλγος, ο Λιζέν. Εδώ αυτός ο κύριος τερμάτης, είναι από τη Γαλλία. Το θυμόσαστε κύριε Σκιακύρη. Ναι. Ποιος είναι? Χερτό νομίζω ότι είναι. Είναι ο Ντουπουαρέ. Ο Ντουπουαρέ είναι. Ναι, είναι με το 428. Ο οποίος τα πήγε περίφημα φέτος. Ήταν ο έκτος στη γενική ο Γάλλος με 27 ώρες 50 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα. Και πλέον εδώ στους χωματόδρομους μετά την αρχαία Κόρυθο ο Κούντιν τα πηγαίνει περίφημα. Ο καμεραμάν του δίνει τα συγχαρητήρια που κατόρθωσε να προσπεράσει το landing και λέει ο Ιταλός ότι ακόμα είναι νωρίς. Ο Κούντιν, ο οποίος λέει ότι σε όποια θέση και αν τερματίσει, του αρέσει αυτή η διαδρομή, δεν παίζει ρόλο η θέση. Ο Κούντιν, ο οποίος πέρυσι ήταν 7ος στη γενική με 26 ώρες 20 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα, φέτος νίκησε με 23 ώρες 3 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα. Έριξε το χρόνο του
Πράγματι έριξε τον χρόνο σχεδόν κατά 3 ώρες. Η ερώτηση του καμεραμάνα από πού είναι, κοντά στην Βενετία. Μεταξύ Βενετίας και Τεργέστης. Ευχαριστεί τον διευθυντή του στη δουλειά, ο οποίος είναι Έλληνας. Η δεύτερη του συμμετοχή, όπως προαναφέραμε, είχε τερματίσει πέρυσι σε καλή θέση, επίσης στην 7η. Ο Λάντινγκ και οι συνεργάτες του, ο προπονητής του δεξιά, ο φίλος του πιο πάνω και ακολουθεί και η κορούλα του, έχει βρεθεί ήδη στη δεύτερη θέση. Οι Οράνιοι με τα πορτοκαλιά τους. Εδώ είναι ο Νούνες. Ο Νούνες, ο οποίος τα ξεκίνησε καλά, αλλά έχασε σιγά σιγά πολύτιμο έδαφος. Και εδώ είμαστε στη Λυρικία, πριν το βουνό. Ναι, από εδώ και πέρα είναι συνέχεια ανηφορικός ο δρόμος και είναι δύσκολο πια. Έφτασε λοιπόν ο Κούντιν. Ζητά αλάτι. Ρωτά μάλιστα και πού είναι ο Λάντινγκ. Πόση διαφορά έχει. Μάλιστα ρωτάει και το προπονητή του Λάντινγκ. Επιβεβαιώνει και τη φιλία τους με το Λάντινγκ. My best friend comes from Dutch. He doesn't know whether to be a fan. Στο βάθος βλέπουμε και το φωτισμό, το κίτρινο φωτισμό. Είναι η νέα εθνική οδός. Στα τούνελ εκεί της Τρυπόλεως. Και από τη στιγμή που αρχίζει και βραβιάζει, όλοι οι αθλητές πλέον είναι φοδιασμένοι με φακό. Ο Λάντινγκ λοιπόν στο πλάνο μας. Το βράδυ οι αθλητές έχουν μικρά παράπονα από εμάς που καλύπτουμε με τον αγώνα. Τους ενοχλεί η κάμερα. Τους ενοχλεί το φως. Αλλά δεν γίνεται. Πρέπει να έχουμε κάποιο πλάνο τους. Ο Νούνες, τρίτος σε αυτό το σημείο του αγώνα. Εγώ προσωπικά τον Νούνες, φεύγοντας από τη Λυρικία και ανεβαίνοντας το βουνό για να βγω στην Εθνική, το πέτυχα στο δρομάκι. Σε αυτό το σημείο του αγώνα ο Νούνες χόλαινε, κούτσαινε, είχε πάρα πολλά προβλήματα. Στο παρελθόν είχε κάνει και εγχείρηση πίσω στον Αχίλιο τένοντα. Ίσως αυτά να του άφησε κάποια σημάδια.